Το νομοσχέδιο αυτό κατέθηκε στις 9 Μαρτίου και θα ψηφιστεί στις 17 Μαρτίου. Όπως και όλα τα προηγούμενα που έχει φέρει και αυτό το Υπουργείο και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι παράνομο με βάση το κανονισμό. Άρα καμία παραβίαση κανονισμού δεν υφίσταται. Το αντίθετο, η κυβέρνησή μας είναι αυτή που έχει σχεδόν εξαφανίσει τις εκπρόσδεκτες τροπολογίες κάτω από ένα περίπου κανόνας σε όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν βουλευτής εδώ. Περισσότερο από εσάς, κύριε Αρσέν, δεν είχα την τύχη όπως εσείς να γίνω ευρωβουλευτής και είμαστε εκ διορισμού από τον κύριο Μανδρέου και να παίρνω και το μεγάλο μισθό του ευρωβουλευτού. Δεν θα αναφερθώ σε όλο τον οχετό που εξαπόλυσε ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, οχετό, μην λέμε, όχι, οχετό. Αλλά θα απαντήσω σε συγκεκριμένα σημεία. Πολιτική κριτική έκανε, επιχειρήματα είπε, δεν είναι οχετός, δεν ήταν βρισιές. Δεν σε έβρισε κανείς. Κύριε Πρόεδρε, ότι και μόνο. Μην τα διωγγώνουμε, θέλω να πω, γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει να πω, όχι, κύριε έβρισε. Πρόεδρε, συγγνώμη. Είπε πράγματα, αν είχε βάση κριτική σας, δεν θα σας λέγανε Αρσένη. Το είπε ο άνθρωπος που νιώθει τέτοια πίεση που ούτε κάνει η ίδια η πολιτική του βάση. Σας είπε κάποιο παράδειγμα. Και του βάση δεν το στηρίζει πλέον. Σας. Και το θεωρεί ότι έχει ξεφύγει από κάθε πλαίσιο. Δεν είναι βρισιά πάντως. Δεν είναι βρισιά. Για μην το ακουγόμαστε τώρα, γιατί μας παρακολουθούν συμπολίτες μας και μην φανταστούν ότι εδώ πέρα βριζόμαστε. Δεν βριστήκαν. Δεν είναι ακούστηκαν βριστήκαν. Επίσης είπε ότι έχω διοριστεί. Δεν έχω διοριστεί ποτέ. Ότι οτιδήποτε αξίωμα έχω πάρει, έχω εκλεγεί. Δεν έχω διοριστεί ποτέ. Σας είπα ότι είστε διορισμένος ευρωβουλευτής στην εποχή που οι ευρωβουλευτές δεν διοριζόντουσαν. Είπε, δεν διοριζόντουσαν, κύριε Πρόεδρε. Και πώς τι γίνονταν. Απλά σοβαρά μιλάτε. Όλοι οι ευρωβουλευτές έτσι δεν πηγαίναν. Σοβαρά μιλάτε. Είναι διορισμός όταν καταθέτεις μια πρόταση υποψηφίων και βάζεις αυτό ψηφίζει ο κόσμος. Και ψηφίζεις με βάση τους πρώτες. Δεν εκλεγήκατε ευρωβουλευτής με λίστα. Δεν εκλεγήκατε ευρωβουλευτής με λίστα κόμματος. Όταν παρουσιάζει μια λίστα, συγγνώμη, κάνουμε διάλογο μεταξύ μας ή απαντά στο κύριο. Όχι, μα τώρα ανοίγουμε μια. Γιατί εσείς εκτελείτε χρέη Προέδρου ή υπερασπίζετε τον κύριο. Όχι, δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Υπερασπίζουμε την αλήθεια. Είσαστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με λίστα κόμματος. Αυτό γιατί είναι ένα παρεξηγητικό. Είναι διορισμός αυτό. Αυτό είπε ο υπουργός και εσείς τώρα το αμφισβητείτε αυτό. Είναι διορισμός αυτός. Όταν παρουσιάζει μια λίστα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Εκλογή είναι. Δεν είναι ορισμός. Όταν είστε δεύτερος στη λίστα και θα βγάλει πέντε, δεν είστε ορισμένος, δεν είστε διορισμένος ευρωβουλευτής. Να μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε δηλαδή τώρα. Προφανώς και είναι εκλογή, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Αλλά καθίστε λίγο να σας πω κάποια πράγματα. Σας αφήνω προφανώς. Δεν σας διακόπτω άλλο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού η λίστα είναι εκλογή. Με γεια σας, με χαρά σας. Προφανώς και είναι εκλογή, γιατί με βάση τα άτομα που παρουσιάζεις, επιλέγει ο κόσμος θα ψηφίσει ή όχι. Μου για όνομα του Θεού. Θα τρελαθούμε λίγο. Πήρατε σταυρούς, κύριε Αρσένη. Πήρατε σταυρούς. Σας ψήφισε κόσμος. Το ψηφοδέλτιο ψήφισε. Σας παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Όταν παρουσιάζεις ένα ψηφοδέλτιο, ανάλογα με το ποιο βάζεις πέρα, για αυτόν ψηφίζει ο κόσμος ή όχι. Έτσι λειτουργεί η λίστα. Αυτό ήταν το σύστημα. Δηλαδή τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε με σταυρό όταν υπήρχε λίστα. Αυτή ήταν η διαδικασία. Όχι. Για σας πω όμως κάτι. Ήταν διορισμένη. Είπατε δεν θα με ξαναδιακόψετε. Μόνο για εσάς. Είπατε δεν θα με ξαναδιακόψετε. Για όλους τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Όταν ήταν λίστα, προφανώς τη σειρά εκλογής την αποφάσισε το κόμμα. Τελεία και παύλα. Και για το Εθνικό Κοινοβούλιο υπήρξε λίστα κάποια φορά. Το 85. Έτσι, μία φορά, μία εκλογή. Τι να όχι μόνο τώρα, και το 89 και το 90, όταν επαναλαμβανόμενε τι εκλογέ υπάρχει λίστα. Είναι εκλογή. Διορισμός είναι όμως. Δράσω. Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό ο κύριος Γεωργιάδης να πιστεύει ότι οι άνθρωποι έτσι διορίζονται, γιατί δεν πιστεύει ότι έχει αξία ο βουλευτής ή ο ευρωβουλευτής, γιατί πιστεύει ότι είναι άτομα τα οποία δεν έχουν κυρίως λόγο. Εγώ αυτό διακρίνω.